Και πάμε στην επόμενη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε ένα κρυθαράκι ολικής άλεσης με ντομάτα, βασιλικό και φέτα. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι και να πεις για αυτό το φαγητό, είναι λίγο άκρος καλοκαιρινό για όλες τις περιστάσεις. Οπότε, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το κρυθαράκι ολικής με ντομάτα και βασιλικό θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, δύο καρότα, μία σκελίδα σκόρδο, μία πιπεριά πράσινη, μία πιπεριά κόκκινη, μία πιπεριά κίτρινη, δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, μία κουταλιά της σούπας κουρκουμά, ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή, 500 γραμμάρια κρυθαράκι μέτριο ολικής άλεσης μέλισσα, 1200 γραμμάρια νερό, 500 γραμμάρια ντομάτα τριμμένη, αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση, 100 γραμμάρια φέτα, 2 κουταλιές της σούπας βασιλικό, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, χυμό από μισό λεμόνι και για το σερβίρισμα, βασιλικό, ελαιόλαδο και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, πολλές φορές ο κόσμος αναρωτιέται τι να κάνω κάτι γρήγορο να φάω στο σπίτι. Και πάντα το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν θες κάτι γρήγορο, τι είναι? Ζυμαρικό. Ζυμαρικό ή κοτόπουλο. Αυτά δεν σκέφτεσαι? Λίγο κοτοπουλάκι, λίγο ζυμαρικό είναι το αυτομάτως το γρήγορο που θες να φτιάξεις στο σπίτι. Άμα σας πω ότι το κρυθαράκι θέλει λιγότερη ώρα από τα ζυμαρικά για να γίνει, θα το πιστέψετε? Θέλει. Και είναι πιο ολοκληρωμένο σε φαγητό. Γιατί το καταπληκτικό με το κρυθαράκι είναι ότι γίνεται όλο σε μια κατσαρόλα και μπορείς να έχεις τη σάλτσα μαζί με τα ζυμαρικά σου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πολύ απλά. Θα βάλω λίγο λαδάκι, λίγο λάδι τώρα στην αρχή. Δεν θα το πλακώσουμε στο λάδι, γιατί θα βάλουμε λαδάκι στο τέλος. Οπότε ρίχνω λίγο λαδάκι και πάμε να ψιλοκόψουμε τα λαχανικά μας. Θέλουμε να κάνουμε ένα super food. Έχουμε κρυθαράκι ολικής άλεσης. Θα βάλουμε και όλα τα λαχανικά μας. Οπότε γενικά και κάνουμε ένα vegetarian πιάτο, γιατί δεν έχουμε κρέας. Και επίσης κάνουμε και ένα super food φαγητό, γιατί έχουμε και την πρωτεΐνη και τον υδατάνθρακα σε σωστές αναλογίες, plus φυτικές ίνες και βιταμίνες που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, θα πάρουμε μία κατσαρόλα από superfood. Δεν είναι φανταστικό αυτό? Φανταστικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Κρεμμυδάκι μέσα, εδώ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, μου αρέσει να χοντροκόβω τα λαχανικά μου, να φαίνονται, να έχουν δάγκωμα. Μεταξύ, ξέρετε τι έχω παρατηρήσει τελευταία? Ότι πάντα πριν αρχίζω να ψιλοκόβω, κάνω αυτό. Μία και δύο φορές και μετά κόβω. Γιατί? Δηλαδή, πριν να αρχίσω να κόβω, δηλαδή φέρνω το καρότο εδώ, κόβω εδώ, όχι όμως όταν κόβω lengthwise, το βλέπεις, και μετά θα κάνω έτσι και μετά θα κόψω. Τι είναι αυτό? Επειδή ο σκηνοθέτης και η βοηθός σκηνοθέτη, η Πολύβια και ο Πάνος, από το MasterChef είναι μαζί μου, κάνω το ποσοάκι και όλα τα υπόλοιπα, και μου λέει ότι ανέκατα να το έκανα. Με ξέχονται κι άλλους να το κάνουν. Λοιπόν, οπότε ρίχνω και το καροτάκι μέσα, θα ρίξω και το σκόρδο. Εδώ, σκόρδο, καταβούληση. Μπορείτε να ρίξετε όσο θέλετε μέσα. Και αυτή η συνταγή είναι συνταγή που τραβάει την πιπεριά, δηλαδή της αρέσει η πιπεριά. Θα βάλω τρίχρωμες πιπεριές, μπόλικες πιπεριές. Εδώ, έχω πράσινη, κόκκινη και κίτρινη. Και η πιπεριά, να ξέρετε ότι σε αυτή τη συνταγή όντως θα δώσει γεύση. Πολλές φορές, έτσι όπως μαγειρεύουμε την πιπεριά, δεν παίρνουμε τη γεύση της πιπεριάς, απλά παίρνουμε χρώμα. Το βάζουμε μόνο για λαχανικό χρώματος. Εδώ πέρα, επειδή είναι ο πρωταγωνιστής η πιπεριά, ουσιαστικά θα έχουμε γεύση πιπεριά στο φαγητό μας και αυτό είναι που μου αρέσει. Λοιπόν, θα το πάρουμε κρεμμύδι σκόρδο. Εδώ, κόβουμε και την πιπερίτσα μας. Τέλειο. Διονύση, αρέσει αυτό το φαγητό? Βέβαια. Ρε φίλε, είναι πολύ ωραίο φαγητό. Είναι φαγητό, είναι φαγητάρα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, κόβω τις πιπεριές μου εδώ. Δεν χρειάζεται να τις κόψω τέλειες. Θα λιώσουν οι πιπεριές καθώς ψήνω το φαγητό μου. Εδώ. Απλά ψιλοκόσπισε να υπάρχει πιπεριά. Καμένα μου έχει ανοίξει η όρεξη. Γιατί σκέφτομαι στο τέλος τις λεπτομέρειες που θα κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, ο βασιλικός που θα βάλουμε στο τέλος και η φέτα θα κάνουν το φαγητό μας πραγματικά θα το πάνε σε άλλο επίπεδο. Από πότε σε νοιάζουν τα χρώματα σε ένα στο φαγητό? Τόσο premium που είσαι. Λοιπόν, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Και να ξέρετε ότι το χρώμα σε κάθε λαχανικό δηλώνει και διαφορετικότητα στα θρεπτικά συστατικά. Γιατί τα χρώματα είναι πολύ χαρακτηριστικό για το τι βιταμίνες έχει ένα λαχανικό. Τώρα θα προσθέσω ελάχιστη ζαχαρίτσα εδώ. Ίσα-ίσα να καραμελώσουν λίγο τα λαχανικά μου. Λίγο, δεν θέλω να καραμελώσω πολύ. Ανακατεύω. Εδώ. Άντε, γεια. Αυτό είναι φαγητό, ρε φίλε. Σοτάρουμε.
Και άμα θέλετε να κάνετε τη ζωή σας λίγο πιο δύσκολη, μπορείτε. Αλλά βέβαια θα γίνει λίγο πιο καπνιστό το αποτέλεσμα και μας αρέσει. Ό,τι έχω κάνει εδώ, θα μπορούσαμε να το έχουμε μεταφέρει σε ένα ταψάκι και να το ψήσουμε στους 200 βαθμούς στο φούρνο μέχρι που να καραμελώσουν τα λαχανικά και να ξεκινήσουμε μετά τη συνταγή. Αλλά επειδή σας είπα ότι θέλουμε μια εύκολη συνταγή, γρήγορη συνταγή, η κατσαρόλα είναι πιο εύκολο. Βέβαια, δεν καραμελώνουν τόσο τα λαχανικά όσο τα καραμελώνουν μέσα στο φούρνο. Λοιπόν, προσθέτω μέσα λίγο κουρκουμά. Ο κουρκουμάς είναι superfood. Το βρίσκεται σε όλα μα όλα τα σούπερ μάρκετ και ουσιαστικά είναι το χαρακτηριστικό μπαχαρικό που έχει το κάρι. Οπότε θα βάλω μέσα και κουρκουμά, θα βάλω μέσα και λίγο πάπρικα. Είτε καπνιστή είτε γλυκιά, βάλτε ό,τι σας αρέσει. Και ήρθε η ώρα να προσθέσω μέσα το κρυθαράκι μου. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κρυθαράκι μέτριο ολικής άλυσης μέλισσα. Έχει πλούσια γεύση, χαμηλά λιπαρά και είναι πηγή πρωτεϊνών. Ανοίγω τη συσκευασία εδώ, ρίχνω όλο το κρυθαράκι μέσα. Εδώ, έλεια και ανακατεύω. Θέλουμε λίγο να σουτάρουμε το κρυθαράκι. Γιατί ρε Μίτσο? Για να μην το βγάζουμε πολύ μετά. Για να κρατηθεί λίγο σπυρωτό. Σε περίπτωση που δεν το σουτάρουμε τώρα, το κρυθαράκι μας θα λιώσει. Γιατί είναι ζυμαρικό. Άμα ανακατεύω πάρα πολύ γρήγορα, άμα ανακατεύω τα μακαρόνια όλη την ώρα τι κάνουνε? Σπάνε. Τέτοιο πράγμα συμβαίνει και με το κρυθαράκι. Άμα σουτάρουμε λίγο εδώ όμως, το κρυθαράκι ουσιαστικά θα κάνει μια κρούστα απ' έξω και δεν θα σπάσει καθώς το βράζουμε. Τώρα, θα ρίξω όλο το νερό μέσα και απλά θα αφήσω να γίνει το κρυθαράκι και θα γίνει τέλειο. Απλά θα προσθέσω αλάτι. Εδώ είμαστε. Βάλτε και πιπέρι. Καλά, το πιπέρι θα βάλουμε τους αλλιώς και μπόλικο στο τέλος γιατί μας αρέσει. Και στο αλάτι θα είμαστε έτσι λίγο φιδωλοί γιατί θα ρίξουμε και τη φέτα. Οπότε εξαρτάται με πόσο φετούλα θα ρίξετε στο τέλος. Άμα θέλετε να το κάνετε vegan, καθόλου τυρί, τότε μπορείτε να μην βάλετε καθόλου φέτα και να βάλετε περισσότερο αλάτι. Τώρα, ρίχνω όλο το νεράκι μου μέσα. Βλέπετε, δεν έβαλα ούτε ζωμό ούτε τίποτα. Εσείς βέβαια μπορείτε να βάλετε και ένα ζωμό αν θέλετε. Για να το κάνω όσο πιο εύκολο γίνεται. Τώρα, τριμμένη ντοματούλα εδώ. Τι πρέπει να κάνω? Λίγο υπομονή. Σε 10-15 λεπτάκια το φαγητό μου θα είναι έτοιμο. Κοιτάζω κάθε 2-3 λεπτάκια να περνάω να κάνω ένα μικρό ανακάτεμα. Χαμηλώνω τη φωτιά και ο χρόνος μετράει από τη στιγμή που αρχίζει το νεράκι μου να βράζει. Άμα δεν βράζει το νεράκι, δεν μετράω χρόνο. Γιατί πρέπει να πάρει μια βράση και από εκεί σε 10-15 λεπτάκια το φαγητό μας θα είναι έτοιμο και εξαρτάται από την κατσαρόλα και το μάτι σας. Μπορεί να γίνει και σε 8, μπορεί να γίνει και σε 15. Σωστά, Μπελέση? Οπότε λίγο υπομονή με το που τραβήξει όλο το νεράκι μας στο φαγητό, θα είναι και έτοιμο για να σερβίρουμε. Το γνωστό σε εμάς ως κρυθαράκι εμφανίζεται στον υπόλοιπο κόσμο με διάφορες ονομασίες όπως όρζο, μπάρλι και ριζόνι, ενώ η χρήση του εκεί αφορά περισσότερο σούπες, σαλάτες ή ριζότο που εμείς λέμε κρυθαρότο, ενώ στο εξωτερικό το ξέρουν περισσότερο ως όρζο ριζότο. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Βγάζουμε από τη φωτιά εδώ και ήρθε η ώρα να σβήσουμε τη θερμοκρασία από το φαγητό μας με πολύ απλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα φετούλα. Εδώ. Η φετούλα, άμα τη ρίξουμε στο τέλος, όσο το φαγητό μας ακόμα είναι ζεστό, θα χυλώσει, θα γίνει τέλεια. Πω, Παναγία μου. Έπρεπε να κρατήσω λίγο να ρίξω και από πάνω, αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσει να τη ρίχνω έτσι στο τέλος εδώ. Και αυτό το φαγητό χρειάζεται βασιλικό. Άμα κόβετε πάνω-πάνω τις φουντίτσες, να ξέρετε δεν θα ξαναφυτρώσει ο βασιλικός. Άμα κόψετε από κάτω-κάτω, ο βασιλικός τελείωσε. Αχ, τι ωραίο πράγμα ο βασιλικός, ε. Σ' αρέσει ο βασιλικός, Διονύση? Ναι. Όσο περισσότερο βάλετε για μένα, τόσο καλύτερο θα γίνει το φαγητό σας. Λοιπόν, στο τέλος θα βάλετε λαδάκι. Άμα δεν προσθέσουμε λαδάκι τώρα, το φαγητό μας θα κολλήσει, γιατί δεν έχουμε καθόλου λιπαρή ουσία μέσα. Θέλω να βάλετε λαδάκι. 50 ml λαδάκι στο τέλος δεν μας πειράζει, γιατί είναι φρέσκο ελαιόλαδο, αυτά που λέγαμε πριν. Έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά, θα μας δώσει μια ωραία γυαλάδα στο φαγητό μας και μαζί με τη φέτα και το βασιλικό θα κάνουν κάτι μοναδικό. Ανακατεύουμε. Πω, Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή, αυτό το φαγητό, ρε φίλε, είναι φαγητάρα, δεν είναι φαγητό. Λοιπόν, στο τέλος θα βάλω ίσα-ίσα μία σταγονίτσα λεμόνι, να μου δώσει λίγο οξύτητα, μου αρέσει. Εδώ
λίγο λεμονάκι, δεν θέλει πολύ. Δεν το κάνετε πολύ όξινο, θα χαλάσει η γεύση. Είναι γλυκό το φαγητό μας. Έχουμε τις πιπεριές, βάλαμε και τη ζαχαρίτσα, έχουμε και τα καρότα, έχουν βγάλει γλυκύτητα όλα αυτά. Οπότε πάμε να σερβίρουμε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Ωραία υφή που έχει το φαγητό μου. Και το φανταστικό με αυτό το φαγητό είναι ότι και κρύο να το φας είναι πεντανόστιμο και εύκολα ξαναζεσταίνεται. Κατευθείαν με λίγο νεράκι στα μικροκύματα να το βάλετε, ζεσταίνεται. Ή με λίγο νεράκι πάνω στη φωτιά σας σε μία κατσαρόλα. Φανταστικό. Ένα βασιλικό που σας είπα θέλω να το ρίξω εδώ στο τέλος, να υπάρχει. Και λίγο φρέσκο βασιλικό από πάνω. Και βέβαια τι χρειάζεται αυτό το φαγητό από πάνω, μπόλικο, μπόλικο φιλέ Διονύση. Περάκι, λαδάκι. Θα γίνει κάτι μοναδικό. Ελαιόλαδο. Και πιπέρι. Άντε, γεια. Για το κρυθαράκι ολικής με ντομάτα και βασιλικό, κόβουμε το κρεμμύδι σε μεγάλα κομμάτια, τα καρότα σε μισοφέγγαρα και τα βάζουμε σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Ψιλοκόβουμε το σκόρδο, κόβουμε τις πιπεριές σε μικρά κυβάκια και τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και σοτάρουμε για 2 με 3 λεπτά για να καραμελώσουν τα λαχανικά μας. Βάζουμε τον κουρκουμά, την πάπρικα, το κρυθαράκι και σοτάρουμε καλά. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, το νερό, την ντομάτα και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 13 με 15 λεπτά. Αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τη φέτα σπασμένη με τα χέρια μας, το βασιλικό ψιλοκομμένο, το ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε με πιπέρι, βασιλικό και ελαιόλαδο. Μία κατσαρόλα φτιάχνεις τόσο πολύ φαγητό, τόσο πολύ νόστιμο, τόσο πολύ ιδιαίτερο, με μηδενικό κόστος. Καλή μας όρεξη. Δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Θα σε βοηθήσουμε. Όχι, εντάξει, μπορώ και μόνος μου. Να σου πω, φίλε Διονύση, καλό tip. Σε περίπτωση που κάνεις πάρα πολύ φαγητό γιατί είσαι φοιτητής και βγει όλη αυτή η κατσαρόλα και έρθες τη δεύτερη μέρα να ξαναζεστάνεις το ίδιο φαγητό, μπορείς να το κάνεις μπαλίτσες από το ψυγείο. Μπαλίτσες. Ναι. Το πλάσεις με τα χέρια. Να περάσεις από αλεύρι, αυγό και φρυγανιά, να το πανάρεις και να το τηγανίσεις. Και να κάνεις αραντσίνι με κρυθαράκι. Πολύ ωραία συνταγή. Deep fried για πρώτο. Ακόμα μπορείς να τα πανάρεις, να τα βάλεις στην κατάψυξη και όποτε θες ένα γρήγορο snack, τα βγάζεις από την κατάψυξη, τα κάνεις deep fried, τα ψήνεις σε πολύ λάδι και τα σερβίρεις. Οπότε αυτό το φαγητό δεν χάνει ποτέ. Τρώγεται και την επόμενη μέρα και την παραεπόμενη μέρα και άμα ξέρουμε να το συντηρήσουμε, τρώγεται και ένα μήνα μετά. Καταπληκτικό.